Κύριε Μαυρίδη, με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση συσύχθων εδώ στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου και του Λυκείου Αντιμάχιας. Πείτε μας τι περιλάμβανε αυτή η άσκηση, ποιος ήταν ο στόχος της και ποιοι συμμετείχαν. Καταρχήν, η άσκηση συσύχθων 2024 αφορούσε ένα σενάριο σεισμού με εγκλωβισμένα άτομα, με τη συμμετοχή του Γυμνασίου Λυκείου Αντιμάχιας, με τη συμμετοχή όλων των εθελοντικών μονάδων που υπάρχουν στο νησί, αλλά και των σωμάτων ασφαλείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, όλους τους εθελοντές. Πραγματικά είδαμε μια συμμετοχή απίστευτη σε αριθμό. Πάνω από 40 εθελοντές παρευρέθηκαν εδώ στο σημείο. Ο καθένας ανέπτυξε τις δικές του τεχνικές και είδαμε πώς μπορούν οι πολύ άψογα να συνεργαστούμε για άλλη μια φορά και σε αυτό τον τομέα των φυσικών καταστροφών. Αντιδήμαρχε, σαν προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας. Καλημέρα για μένα. Ήταν μια πρώτη στάξη ευκαιρία να δούμε άλλη μια φορά ότι η καλή συνεργασία είναι αυτή που φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Είδαμε ξανά ότι οι εθελοντές και οι δυνάμεις μας επάξια θεωρούνται μία από τις καλύτερες πολιτικές προστασίες στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι μας δόθηκε ακόμα μια ευκαιρία για να δούμε κάποιες ατέλειες ή κάποια μικρολάθη τα οποία υπήρξαν και θα υπάρξουν. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές, στην πυροσβεστική και σε όλες τις εθελοντικές ομάδες, αλλά περισσότερο στα παιδιά. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τον Λυκειάρχη για τη φιλοξενία του και να του πω ότι θα είμαστε εδώ παρόντες και αχρίαστοι. Να είστε καλά, στεγά. Κύριε Κριτική, αξιοσημείωτη ήταν η σοβαρότητα που αντιμετώπισαν τα παιδιά αυτή την άσκηση. Τα παιδιά είναι σοβαρά, αρκεί εμείς να τους πάρουμε σοβαρά και να τους δείχνουμε τον τρόπο που πρέπει, αυτά που χρειάζονται να γίνουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και να συγχαρώ τον διοικητή, τον κύριο Μαυρίδη, και να τον συγχαρώ και για την προαγωγή του. Δεν είναι τυχαία μερικά πράγματα. Και όλο αυτό που είδατε πρέπει να συγχωρούμε έναν-έναν χωριστά από τους εθελοντές και τους οργανωτές, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα όταν ο οργανωτής δεν βλέπει μακριά, δεν βλέπει μπροστά, δεν ξεοργανώνει. Και ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρίδη που διέθεσε όλες τις δυνάμεις αυτές, τον χρόνο, τον συντονισμό και ήταν εδώ δίπλα μας. Όπως και τον καλό φίλο, αγαπητό Σταμάτη, που έχουμε σχέσεις από πολλά χρόνια πριν και πολιτικές και φιλικές, που και αυτός διαθέτει τον χρόνο του και την αγωνία του για τα παιδιά του σχολείου μας. Τα παιδιά σήμερα, βλέποντας από τις αντιδράσεις τους, είδαμε ότι πήρανε πιο πολλά σε μία ώρα από ό,τι τους λέμε εμείς σε ένα χρόνο. Το είδανε βιωματικά και σήμερα λύθηκαν πολλές απορίες τους χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει κάποιο στόμα. Βλέποντας απλώς μερικά πράγματα, κατανόησαν αυτά που εμείς, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, προσπαθούμε να τους προωθήσουμε τόσο χρόνο σχολεία. Ο Θεός να τους δίνει δύναμη, υγεία, ευτυχία οικογενειακή και στους εθελοντές μας, τα παλικάρια, και στον διοικητή και στον αντιδήμαρχο και να είναι πάντα δίπλα μας. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε. Ένα τηλεφώνημα τάδε μέρα, τάδε ώρα. Τα ήδη έχετε μπολιάσει ψυχές και μου λένε τι χρειάζεται για τη πυροσβεστική, τι χρειάζεται για εθελοντισμό. Θα ακολουθήσουν μεγάλες συζητήσεις πίσω. Είστε ανοιχτοί να έρθετε, τα κάνετε εσείς, συζητήστε τα παιδιά μας και όχι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στις εθελοντικές ομάδες που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι μιας διάσωσης. Καλημέρα και από εμάς. Σήμερα παρακολουθήσατε μια άσκηση σεισμού. Το σενάριο το κάναμε πολύπλοκο από κάθε άλλη φορά. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην πυροσβεστική υπηρεσία για όλο το στήσιμο της άσκησης και το πέρας της υλοποίησης της άσκησης. Εμείς προσωπικά δουλέψαμε και είδαμε πάρα πολλά λάθη σήμερα σε κατάσταση απεγκλωβισμού από μεγάλο ύψος με αρνητική κλίση. Ήταν ένα πολύ καλό και δυνατό μάθημα. Είδατε το πόσο άργησαμε να βγούμε. Αυτά φυσικά οι ασκήσεις γι' αυτό γίνονται, για να μαθαίνουμε και όχι να είναι πάντα επιτυχημένες. Μέσα από αυτά εμείς πήραμε μεγάλο μάθημα. Λοιπόν, οπότε πάμε για την επόμενη, ώστε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και ένα μπράβο σε όλους τους εθελοντές που αφήνουν τη μέρα τους, τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, για να είναι εδώ πέρα για να δείξουμε στα παιδιά το πόσο σημαντικό και πόσο βοηθάει ο εθελοντισμός στο νησί. Όταν είμαστε ενωμένοι, πάντα θα νικάμε. Όταν θα είμαστε χώρια, θα είμαστε πάντα ηττημένοι. Αυτό θέλουμε να περάσουμε στα παιδιά, να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, να έρθουν κοντά στον εθελοντισμό, γιατί θα αποφύγουν πολλά κακά της κοινωνίας σήμερα. Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσούτση, από τον Ερυθρό Σταυρό.
Γεια σας και από μένα. Μία πολύ ωραία άσκηση τελείωσε και σήμερα. Ευχαριστούμε και εμείς την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, όλα τα εθελοντικά σώματα, το τμήμα καταδρομών, όλους. Είμαστε πάντα κοντά, γίναμε όλη μια ομάδα. Αυτό έχει σημασία νομίζω. Ήρθανε και παιδιά που παρακολουθήσαν και μάθανε πολλά σήμερα. Θέλουμε πάντα να είμαστε σε αυτό το επίπεδο, να μην γίνει ποτέ κάτι που να μας χρειαστούν όλοι. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι ο εθελοντισμός. Τα άτομα χρειάζονται πάντα, σε οτιδήποτε και να γίνει. Είμαστε ένα μικρό νησί που χρειάζεται πάντα βοήθεια. Εμείς πραγματοποιούμε συνέχεια σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Γίνεται μάλιστα και ένα εξάωρο τώρα την Παρασκευή πιστοποιημένο στο τμήμα του επιμελητηρίου στις 4 η ώρα, για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Είμαστε πάντα κοντά σας, όποτε μας χρειαστούν, είμαστε δίπλα και πάντα να γίνονται τόσο ωραίες προσπάθειες σαν τη σημερινή. Κύριε Σανιδά, από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι για άλλη μία φορά παρούσα και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και το διοικητή προσωπικά για τις δυνατότητες που μας δίνει. Θεωρούμε ότι οι ασκήσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι συγκεντρώνουν όλες τις εθελοντικές ομάδες του νησιού και βοηθάνε να συνεργαζόμαστε καλύτερα και να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό να λεχθεί είναι ότι ακριβώς οι ασκήσεις γίνονται για να αξιολογούμαστε συνεχώς, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και συνεπώς να βελτιωνόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.